Ποιος είπε ότι οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ. Μη χαμογελάς και μ' αρέσει. Ναι, χαμογελάω. Γιατί να μην χαμογελάω. Πολύ καλά κάνει. Τα καράβια έχασα. Τα δημοσίευματα θέλουν τη Χριστίνα Παπά να έχει χωρίσει με τον νεαρό δικηγόρο Γιάννη Παπαποστόλου. Το ζευγάρι ήταν 2 χρόνια σχεδόν μαζί, παρά τη διαφορά ηλικίας τους, ο έρωτος χρόνια δεν κοιτά. Θέλω να μου πεις ειλικρινά, γιατί έχουν βγει αυτά τα δημοσιεύματα που λένε ότι χώρισε η Χριστίνα Παπά. Α, δεν ξέρω τίποτα εγώ. Μην με ρωτάς τέτοια πράγματα. Η Χριστίνα τη σιωπή, ούτε λόγος για το χωρισμό της, όταν τη ρωτούσαμε για τον Dancing on Ice όμως και λαϊδούσε. Είναι στιγμές που η αλήθεια μοιάζει ψέμα, είναι στιγμές. Θα μου πεις αν ισχύει ή δεν ισχύει. Δεν έχω πει ποτέ κάτι, οπότε να πω δεν ισχύει, δεν ισχύει, ούτε έχω δεχτεί, ούτε. Οπότε τον. Εκείνος ήταν δικηγόρος στο Βόλο. Τα δημοσιεύματα υποστηρίζουν πως η απόσταση ήταν ένα εμπόδιο στη σχέση τους. Δεν ενοχλεί καμιά φορά άμα γράφουν κάτι, το οποίο μπορεί και να ισχύει, μπορεί και όχι. Τώρα γράφουν, δεν γράφουν. Οι κοινές εμφανίσεις του ζευγαριού ήταν σπάνιες. Ηθοποιός ποτέ δεν είχε μιλήσει δημόσια για τον άντρα που είχε κλέψει την καρδιά της τα τελευταία 2 χρόνια. Πόσο μάλλον τώρα που έχουν χωρίσει. Η προσωπική ζωή είναι του καθενός. Είναι όσο και δημόσιο πρόσωπο αν είσαι, είναι προσωπική ζωή τελείως. Τώρα κάθε τρεις και λίγο να βγαίνει και να χώρισε, δεν χώρισε, είμαι σε σχέση, δεν είμαι σε σχέση, δεν είναι και ότι καλύτερο. Και ούτε ποτέ επιδίωκα κάτι τέτοιο. Τώρα αν τύχαινε, τύχαινε. Αλλά εγώ δεν γι' αυτό σου λέω. Άλλο. Τίποτα άλλο. Ήθελα να πάρω μια απάντηση. Λοιπόν, φιλιά και πολλά. Να είστε καλά. Να ευχηθούμε σε ένα νέο έρωτα. Φάρσα.